Γεια και χαρά σε όλους. Μελιτζάνες, αγαπημένο υλικό και πολλά βέβαια αγαπημένα φαγητά που φτιάχνουμε αυτό το υλικό. Και κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο που είναι και η εποχή της μελιτζάνας. Γι' αυτό σήμερα θα σας φτιάξω μελιτζάνες παπουτσάκια. Ξέρετε, έτσι, μελιτζάνες, κοιμάδες, μπεσαμέλ, ωραία πράγματα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το να σας δείξω τι έχω εδώ. Έχω μελιτζάνες, τις οποίες τις έχουμε ξεπικρίσει. Πώς το έχουμε κάνει αυτό? Τις έχουμε χαράξει εδώ χιαστεί, τις έχουμε αλατίσει, τις έχουμε βάλει σε αυτό εδώ το σκεύος με ένα χαρτί κάτω ή ακόμα καλύτερα αν έχετε ένα τρυπητό σκεύος και το βάρος από πάνω. Τις αφήνουμε στο ψυγείο για λίγες ώρες και μετά θα δούμε ότι έχουν πάρει λίγο αυτό το μαύρο χρώμα. Έχουν λίγο μαυρίσει δηλαδή, σκουρίνει, επειδή η μελιτζάνα οξυδώνεται από τον αέρα. Έχουν αρχίσει λίγο να αφυδατώνονται, έχουν βγάλει αρκετή υγρασία, δηλαδή το χαρτί εδώ θα είναι νοπό ή θα δείτε υγρασία στο σκεύος αν χρησιμοποιήσετε τρυπητό. Και γιατί το κάνουμε αυτό? Είναι μια διαδικασία που δεν είναι πάντα απαραίτητη. Μπορούμε να δοκιμάσουμε τη μελιτζάνα και αν έχει αρκετά έντονη πίκρα, τότε μπορούμε να κάνουμε αυτή τη διαδικασία για να διώξουμε αρκετή από αυτή την πίκρα. Εντάξει. Αλλά επαναλαμβάνω, πρώτα δοκιμάστε. Μπορεί να μην χρειάζεται να γίνει. Είναι αρκετές φορές που οι μελιτζάνες είναι okay και βγαίνουν αρκετά νόστιμες και όχι πικρές χωρίς αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, το επόμενο. Το επόμενο είναι να ζεστάνουμε το σκεύος εδώ, προσθέσουμε αρκετό λάδι και να τηγανίσουμε τις μελιτζάνες ώστε να πάρουν ωραίο χρώμα. Και ταυτοχρόνως να αρχίσουν να μαλακώνουν. Εδώ θέλει μια υπομονή, παιδιά. Και εδώ είναι που θα αναπτύξουμε ωραία και έντονη γεύση στη μελιτζάνα. Οπότε τις πατάω λιγάκι για να καθίσουν να έρχονται σε επαφή με το σκεύος. Εντάξει. Και μόλις αρχίσουν ούτως ή άλλως να συρρυκνώνουν λιγάκι από το μαγείρεμα, δεν θα χρειάζεται αυτό. Αλλά όπως έλεγα, αυτή εδώ είναι ακριβώς η διαδικασία που θα μας βοηθήσει να αναπτύξουμε έντονη γεύση στη μελιτζάνα. Εντάξει, η αλήθεια είναι πως χρειάζεται κάποιο λάδι και χωρίς λάδι δεν γίνεται αυτή η διαδικασία, πολύ δύσκολο. Αν βέβαια σας ανησυχεί αυτό, το γεγονός δηλαδή ότι έχουμε αρκετό λαδάκι εδώ, μπορείτε απλώς να τις απλώσετε σε ένα ταψί με την κομμένη επιφάνεια προς τα πάνω, να τις λαδώσετε ελαφρώς και να τις ψήσετε το φούρνο μέχρι να γίνει το ίδιο. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, είναι δύσκολο να βγουν το ίδιο νόστιμες, αλλά μια χαρά θα είναι το αποτέλεσμα αν το κάνετε σωστά και σίγουρα θα γλιτώσετε κάπως στις θερμίδες αν αυτό σας ανησυχεί, ας πούμε, από τη διαδικασία αυτή εδώ που δείχνουμε εμείς. Δύο επιλογές, διαλέγετε και παίρνετε. Οπότε, τσεκάρουμε που και πού, βλέπουμε ότι δεν έχουμε αρχίσει και παίρνουμε χρώμα, αλλά δεν είμαστε ακόμα εκεί, οπότε τις αφήνουμε. Θα ξανατσεκάρουμε πάλι σε λίγο. Ωραία. Ποια είναι λοιπόν τα άλλα στοιχεία για τις μελιτζάνες παπουτσάκια? Μπεσαμέλ. Εντάξει, σάλτσα μπεσαμέλ. Σάλτσα κιμά. Είναι δύο σάλτσες που τις έχουμε δείξει σε άλλα βίντεο, θα δείτε στο βίντεο με το παστίτσιο, έχουμε τις σάλτσες αυτές. Οπότε μπορείτε να τις βρείτε εκεί, δεν τις ξαναδείχνουμε εδώ να σας κουράσουμε, θα γίνει και πολύ μεγάλο το βίντεο. Οπότε, τι θα κάνουμε εδώ? Στην μπεσαμέλ θα προσθέσουμε κρόκο από αυγό, θα χωρίσω εδώ το κρόκο από το ασπράδι και θα ενσωματώσω τον κρόκο μέσα στην μπεσαμέλ. Για τον κιμά δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα. Έχουμε επίσης λίγη γραβιέρα που θα βάλουμε από πάνω. Τριμμένη φρυγανιά που επίσης θα βάλουμε από πάνω. Και θα είμαστε κομπλέ. Ωραία, για να δούμε λοιπόν. Εδώ έχουμε πολύ πάρει ωραίο χρωματάκι. Έχει μαλακώσει κιόλας αρκετά η μελιτζάνα ώστε να μπορέσουμε να τη γεμίσουμε. Θα τη βγάλω λίγο σε χαρτί. Για να τραβήξει λίγο το λάδι. Και μη σας φοβίζει, παιδιά, η μελιτζάνα αν πάρει λίγο πιο έντονο χρώμα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, δηλαδή, κάπου το είδα τώρα, αυτό εδώ, κανένα πρόβλημα, μη σας φοβίζει, εντάξει. Ιδανικά λίγο λιγότερο, αλλά μη σας φοβίζει. Και πάλι δεν είναι δηλαδή πρόβλημα αυτό στη μελιτζάνα, αυτό το έντονο χρώμα. Λοιπόν, οπότε, και μία από την άλλη. Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε το ίδιο σκεύος για να τις γεμίσουμε και να τις ψήσουμε.
Οπότε, κοιμάς. Ωραία. Και τον στρώνουμε ωραία και προσεκτικά. Γιατί από πάνω θα πέσει μετά και η μπεσαμέλ. Μπεσαμέλ λοιπόν. Σούπερ, και μετά έχουμε το τυράκι, τη γραβιέρα που είπαμε. Γλέντια. Πήγε η φρυγανιά. Και είμαστε έτοιμοι για φούρνο, στους 180 βαθμούς. Δεν θέλουν και πάρα πολύ ώρα, 15-20 λεπτάκια, έτσι να πάρει ωραίο χρώμα η μπεσαμέλ και να μαλακώσουν και εκεί που πρέπει με μελιτζάνες. Έτοιμες οι μελιτζάνες παπουτσάκια και μυρίζουν υπέροχα και είναι και πολύ καυτές, γι' αυτό δεν θα τις κόψω τώρα. Θα σας πω όμως ότι είναι πεντανόστιμο πιάτο, το ξέρετε φυσικά, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ αυτό. Δοκιμάστε όμως αυτή την εκτέλεση, δοκιμάστε τη δική μας συνταγή. Μπείτε και στην συνταγή με το παστίτσιο να δείτε πώς φτιάχνουμε την μπεσαμέλ, πώς φτιάχνουμε τον κιμά με ένα πολύ ενδιαφέρον τρόπο. Εντάξει. Και αφού κάνετε όλη αυτή τη σύνθεση και μπείτε στη διαδικασία και την απολαύσετε, στείλτε μας και εμάς τα σχόλια από κάτω να μας πείτε πώς σας φάνηκε, αν είχατε δυσκολίες για να σας βοηθήσουμε, αν είχατε απορίες για να σας τις λύσουμε. Και φυσικά κάντε subscribe στο κανάλι αν δεν έχετε ήδη κάνει, μοιραστείτε τη συνταγή με τους φίλους σας για να γουστάρουν και αυτοί. Και εμείς τι, το ξέρετε, θα τα πούμε σε μια επόμενη λαχταριστή συνταγή. Καλή συνέχεια μέχρι τότε.